θετικό ότι γενικά το πολιτικό σύστημα, βλέπω και από την προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε παραβίαση των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτό δεν είναι μόνο να το λέμε, πρέπει να το αντιληφθεί και η Τουρκία. Ένα σχόλιο θα ήθελα για τα F-35, γιατί εδώ ο κύριος Υπουργός μας είπε ουσιαστικά ότι ανοίγει πλέον ξεκάθαρα το ζήτημα της προμήθειας μίας μοίρας μαχητικών F-35. Η αναβάθμιση των F-16 νομίζω ότι είναι τετελεσμένο, δηλαδή έχει ήδη πάρει το δρόμο της, αλλά αυτό είναι ένα καινούργιο δεδομένο στην εξίσωση. Ναι. Κοιτάξτε, η επιφυλάξη μου είναι η εξής, ότι τα F-35, όπως ξέρετε, δεν πρόκειται να τα πάρουμε άμεσα, θα τα πάρουμε σε κάποιο χρόνο. Οι εξελίξεις τρέχουν. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια τροχιά σύγκρουσης με την Τουρκία, η οποία κανένας δεν ξέρει τι μορφή θα έχει, αν θα είναι διπλωματική ή θα είναι μια μικρή στρατιωτική σύγκρουση ή ένα θερμό επεισόδιο. Άρα λοιπόν τα F-35 πάνε πίσω. Το δεύτερο είναι το κόστος των F-35 που είναι πολύ ψηλό. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι μια ώρα πτήση σε ένα αεροσκάφος τέτοιο στοιχίζει περίπου 50.000 ευρώ. Και το τρίτο είναι αυτό που ανέφερα νωρίτερα. Μας τα λέτε στρατηγία τα νούμερα και ξέρω ότι μας έρχονται λίγο απότομα σιγά σιγά. Είναι διπλάσιο από ό,τι του F-16. Ναι, να το αυτό από μόνο του νομίζω αυτό ότι σημαίνει αρκετά πράγματα. Βέβαια, οι δυνατότητες του αεροσκάφους. Και το κάθε αεροσκάφος είναι στοιχίζει περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου έτσι. Άρα λοιπόν όλα αυτά σε σχέση με αυτό που είπα στην αρχή, ότι αυτή τη στιγμή εμείς ίσως να ενδιαφερόμαστε περισσότερο για ένα πολύ καλό αντιεροπορικό σύστημα. Διότι αυτό το χαρακτηριστικό του αεροσκάφου αυτού είναι ότι επειδή εκπέμπει χαμηλή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν γίνεται αντιληπτό από τα εχθρικά ραντάρ. Συνεπώς λοιπόν μπορεί να κάνει. Δηλαδή ένα ραντάρ μπορεί να το αντιληφθεί στα 100 χιλιόμετρα. Συνεπώς λοιπόν το θέλουμε για επιθετικές επιχειρήσεις. Αν εμείς έχουμε επιλέξει να αλλάξουμε δόγμα και όπως είπα στην αρχή, να πάμε σε ένα πρώτο χτύπημα εναντίον της Τουρκίας, ενδεχομένως το χρειαζόμαστε.